Είμαστε μαζί με τον κύριο Κώστα Τσοβίλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Κύριε Τσοβίλη, με δεδομένο ότι η γενικότερη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση κάποιων αεροπορικών εταιριών από την Αθήνα, μπορείτε να μας αναλύσετε πώς επηρεάζονται οι αερομεταφορές σύμφωνα με το ΣΑΕ? Κοιτάξτε, αδιαφυσβήτητα το αεροπορικό επάγγελμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ίσως είναι το πιο ευάλωτο, ο πιο ευάλωτος κλάδος στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα να κάνει κάποιος είναι να χάσει λεφτά έχοντας μία ή λειτουργώντας μία αεροπορική εταιρεία. Ο λόγος είναι ότι το ταξίδι για έναν μέσον άνθρωπο είναι ένα είδος, αν θέλετε, δεύτερης ανάγκης. Δεν χρειάζεται για να ζήσεις να ταξιδεύεις. Δεν είναι τόσο αναγκαίο δηλαδή όσο είναι το φαγητό, το ψωμί, το γάλα, το κρέας. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που θα κόψει ένας λογικός άνθρωπος σε περίοδο κρίσης και οικονομικής στενότητας είναι το ταξίδι. Αυτό σε συνδυασμό με την αντίθετη κατεύθυνση που έχουν πάρει ορισμένα αναπόφευκτα, αν θέλετε, έξοδα που βαραίουν τις αεροπορικές εταιρείες, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο κόστος του πετρελαίου, το οποίο είναι ένα κόστος το οποίο ούτε μπορεί να το διαπραγματευτεί μεμονωμένα μία αεροπορική εταιρεία, αλλά ούτε να τα αποφύγει τελείως. Ενδεχομένως μπορεί να κερδοσκοπήσει στις τιμές του, αγοράζοντας κάποια options, αλλά και εκεί πάλι τζογάρι. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η περίοδος που διανύουμε σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την αεροπορική βιομηχανία, δεδομένου ότι και κυρίως για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο μέσος Έλληνας πλέον δεν δυνάται να έχει στον προϋπολογισμό του το ταξίδι. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Έχουμε δει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κατά διαστήματα ανακοινώνουν τον τερματισμό των πτήσεων στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Αθήνα. Και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην γενικότερη οικονομική ευημερία της πόλης. Διότι θα πρέπει να κρατάμε πάντα στο μυαλό μας ότι η αεροπορική σύνδεση δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε πόλη. Είναι βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης η αεροπορική σύνδεση μεταξύ δύο κρατών. Σίγουρα θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό. Και αναφέρομαι κυρίως στον τουρισμό της Αθήνας. Διότι θα υπάρχουν λιγότερες επιλογές για τον οποιοδήποτε ταξιδευτή να επιλέξει προορισμό και αερομεταφορέα. Ένας σημαντικός παράγοντας που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω είναι το πολύ ακριβό αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία δεν δείχνει σημάδια ή δεν δείχνει τη θέληση, αν θέλετε, να προσαρμοστεί με τις επιταγές των καιρών. Εξακολουθεί και παραμένει ένα από τα ακριβότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η χρέωση αναεπιβάτη και αναφέρομαι στους φόρους αεροδρομίου είναι περίπου 43 ευρώ στην Αθήνα, ενώ στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας δεν ξεπερνάει τα 15 ευρώ. Η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Άγκυρα, το Μπουντρούμ είναι στα 21 ευρώ αναεπιβάτη η φόρη αεροδρομίου, ενώ στη Ρώμη, το Μιλάνο, την Μπαρτσελώνα στη Ρώμη και το Μιλάνο οι χρεώσεις αναεπιβάτη είναι 13 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια. Και όσον αφορά στις χρεώσεις προς αεροπορικές εταιρείες, εκεί πλέον μιλάμε για νούμερα τα οποία ίσως να αγγίζουν και το τριπλάσιο. Όταν οι συνολικές χρεώσεις στον Ελευθέριο Βενιζέλος ξεπερνάνε τις 4.400 ευρώ υπολογισμένα σε ένα αεροσκάφος Airbus 320, και σε αυτή τη τιμή που αναφέρω συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένου και του handling ή της φυσούνας. Σε άλλα αεροδρόμια, αντίστοιχα, οι χρεώσεις δεν ξεπερνάνε τα 1500 με 1700 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα πρώτον στο κόστος που απομίζεται η χύψη αεροπορική εταιρεία και φυσικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Διότι σίγουρα είναι ένα πολύ λειτουργικό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, ούτε το πιο ακριβό αεροδρόμιο στην Ευρώπη όσον αφορά το κόστος κατασκευής του. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια κίνηση από μεριάς του αεροδρομίου ώστε να εξισορροπηθεί λίγο η κατάσταση. Να μπορέσουν οι αεροπορικές εταιρείες να ανταπεξέλθουν αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που διανύουμε.